και στα ΧΘΕΛ. Εχθές προβληματισμό προκάλεσαν, Ελένη Λαζάρου, οι εικόνες με συνωστισμό, καθώς έφταναν τα λεωφορεία γεμάτα με δέματα από το χωριό, από τα χωριά, και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος εκεί για να τα παραλάβει. Τι εικόνα έχουμε τώρα? Και οι εικόνες αυτές δεν αποκλείεται να επαναληφθούν σήμερα, αργότερα, που θα φτάσουν τα λεωφορεία από την επαρχία με το Νοβελία, που δεν θα ψηθεί στη Σούβλα στο χωριό, αλλά θα έρθει πακεταρισμένος εδώ στην Αθήνα. Εδώ η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι γίνονται εντατικοί έλεγχοι, συνεχίζονται οι έλεγχοι από την αστυνομία σε όλα τα λεωφορεία που πρόκειται να αναχωρήσουν για την επαρχία, σε όλους τους επιβάτες. Εδώ ο κόσμος που βλέπετε συγκεντρωμένος στα πλάνα που στέλνει ο Χρήστος Στεριανός, ο οπερατέρ μας, όλοι αυτοί οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν με το λεωφορείο που μόλις έφυγε για την Οικουμενίτσα. Δεν ταξίδεψαν όμως κανείς από αυτούς, το λεωφορείο έφυγε άδειο. Είναι όλοι κάτοικοι από την Αλβανία, οι οποίοι δεν είχαν μαζί τους, όπως διαπιστώθηκε στον έλεγχο, τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν εκτός Αττικής, και σε όλους, σε 12 άτομα, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300 ευρώ. Και όπως μας λένε υπάλληλοι εδώ, τον ΚΤΕΛ αλλά και αστυνομικοί, σε αρκετούς ελέγχους, παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και αυστηροί και το ξέρουν όλοι πώς γίνονται, υπάρχουν κάποιοι που επιχειρούν να ταξιδέψουν χωρίς να έχουν μαζί τους το Ε1 που αποδεικνύει τον μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Συνεχίζονται λοιπόν οι έλεγχοι και τα μπλόκα.